Ποια είναι η θέση του ΚΚΕ? Υπάρχει σκάνδαλο. Βεβαίως υπάρχει σκάνδαλο. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Και ποιο είναι το σκάνδαλο? Είναι η εμπορευματοποίηση της υγείας. Η εμπορευματοποίηση του φαρμάκου. Όλα τα υπόλοιπα είναι επιμέρους σκανδαλάκια. Επιμέρους σκάνδαλα. Και το λέμε αυτό γιατί στις σημερινές συνθήκες της πανδημίας ξεγυμνώθηκε ο όμορφος ηθικός κόσμος των φαρμακοβιομηχανιών. Ο όμορφος ηθικός κόσμος των αστικών κρατών που υπερασπίζεστε. Έκανε ένα πολιτικό ξεγύμνωμα και οικονομικό ξεγύμνωμα έγινε. Μα δεν βλέπετε εδώ πέρα, σκοτώνονται, σφάζονται, βγάλανε μαχαίρια. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, ποια θα πρωτοανακαλύψει το εμβόλιο? Για ποιο σκοπό? Για να κερδίσει. Εδώ κράτη τσακώνται μεταξύ τους. Ποιο τεστ είναι αποτελεσματικό? Για να προωθήσουν τα συμφέροντα των συγκεκριμένων φαρμακοβιομηχανιών και εργαστηριών που βγάζουν τα τεστ. Ποια φάρμακα είναι αποτελεσματικά? Για να προωθήσουν τα συμφέροντα των επιχειρήσεων που παράγουν τα συγκεκριμένα φάρμακα. Δεν τα βλέπετε? Γιατί μιλάμε για χορό δισεκατομμυρίων. Και όλα αυτά στις πλάτες των λαών. Αυτό γίνεται. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν υπήρχε συνένωση των δυνάμεων, συνεργασία και μεγαλύτερη βεβαίως αποτελεσματικότητα όλων των εργαστηρίων, όταν το κίνητρο θα ήταν η αντιμετώπιση της υγείας και των επιπτώσεων μιας πανδημίας και όχι το καπιταλιστικό κέρδος που πατάει στην εμπορευματοποίηση υγείας. Τι διαφορετική θα ήταν η κατάσταση αν υπήρχε το σοσιαλιστικό σύστημα και τα τεράστια αποτελέσματα που είχε ο σοσιαλισμός στην αντιμετώπιση των πανδημιών, ιστορικά καταγεγραμμένα και μη αμφισβητήσιμα. Αυτός λοιπόν ο σφοδρός ανταγωνισμός για το ποιος θα αποκτήσει όλο και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, ποιος θα προωθήσει περισσότερο τα φάρμακα, είναι και η πηγή των διαφόρων σκανδάλων όπως και αυτό της Νοβάρτης. Η Νοβάρτης έκανε κάτι διαφορετικό. Μα όλες οι φαρμακευτικές εταιρείες τα ίδια κάνουν. Από σεμινάρια, από τρόπους προώθησης των εμπορευμάτων, από σχέσεις τις οποίες μπορεί να έχουμε κρατικούς λειτουργούς ή και με ενδεχόμενα πολιτικά πρόσωπα. Όλες οι φαρμακοβιομηχανίες το κάνανε στο παρελθόν, το κάνουν και τώρα και στην Ελλάδα και αλλού και θα το κάνουν και στο μέλλον. Από τη στιγμή που τα συμφέροντα είναι τεράστια. Εμείς συμμετείχαμε στη συγκρότηση και των δύο επιτροπών. Και αυτής που έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ και αυτής που έγινε επί Νέας Δημοκρατίας. Παρότι δεν είχαμε αυταπάτες και το είχαμε δηλώσει ξεκάθαρα ότι θα μπορέσουν αυτές οι επιτροπές να διερευνήσουν την πραγματικότητα και την ουσία των σκανδάλων. Συμμετείχαμε στην πρώτη επιτροπή, η οποία ήταν μια επιτροπή φάρσα επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και έτσι θα καταγραφεί στα ιστορικά χρονικά. Η επιτροπή φάρσα για τη διερεύνηση του σκανδάλου της Νοβάρτης επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ακριβώς δεν έκανε απολύτως τίποτα. Το κουκούλωσε. Και τώρα έχετε ενδιαφέρον να αποκαλυφθεί το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Μα όταν είχατε την πλειοψηφία, γιατί δεν το αξιοποιήσατε για να αποκαλυφθεί? Αλλά τα παραπέψατε τώρα στη δικαιοσύνη. Λες και δεν θα μπορούσε η επιτροπή της Βουλής να συμβάλλει στο ρόλο της δικαιοσύνης. Όμως το κλείσατε κατευθείαν. Το ίδιο κάνει και η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Το ίδιο κάνει και η Νέα Δημοκρατία με τη δεύτερη λαλοτραγωδία συγκρότηση της Επιτροπής για την τυχόν παρέμβαση της παρεμβάσης του Παπαγγελόπουλου στη δικαιοσύνη και στο σκάνδαλο της Νοβάρτης. Εμείς προσπαθήσαμε και στην προηγούμενη και στη σημερινή Επιτροπή και με ευθύνη και με σοβαρότητα να σταθούμε στις εργασίες της Επιτροπής, να αναδείξουμε τις αντιφάσεις οι οποίες προέκυπταν και οι οποίες ήταν σοβαρές. Για παράδειγμα, πώς συγκροτείται η Επιτροπή? Εδώ γινόσανται τακτικισμοί και κινήσεις από όλους τους άλλους, και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΚΙΝΑΛ, για το ποιοι μπορεί δεν μπορεί να είναι μέλη, με αντιφατικές τοποθετήσεις, τα καλά και συμφέροντα κάθε φορά. Αυτοί να εξαιρεθούν, οι άλλοι όχι. Και γιατί υπήρχε αυτή η αντίφαση? Γιατί είναι πάρα πολύ απλό. Την Επιτροπή την εκλέγει η Βουλή, ένα πολιτικό όργανο, η κάθε κοινοβουλευτική ομάδα καθορίζει
ποιοι θα συμμετέχουν στην Επιτροπή, πολιτικά τους καθορίζει και ταυτόχρονα αυτή η Επιτροπή έχει το καθεστώς του εισαγγελικού λειτουργού, που υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες ποιος μπορεί να είναι εισαγγελικός λειτουργός. Άρα αυτή η αντίφαση πολιτικού και νομικού υπήρχε. Γιατί δεν λύθηκε? Γιατί αρνηθήκατε όλοι σας. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, το να καταργηθεί στην ουσία και στην πράξη το άρθρο περί προστασίας υπουργών. Στο συνταγματική αναθεώρηση. Μικροτροποποίηση, μικρομπαλωματάκια. Και η Επιτροπή να συνεχίζει να παίζει ένα τέτοιο ρόλο εισαγγελικού λειτουργού. Δεύτερο στοιχείο. Η απορριτότητα, λέει, των λειτουργιών της Επιτροπής. Μα κρυβέστε πίσω από το δάχτυλό σας και να θέλετε δεν μπορείτε να κρυφτείτε. Εδώ βγαίνανε αυτολεξίτα πρακτικά την ίδια ώρα της συνεδρίας της Επιτροπής. Την ίδια ώρα υπήρχαν διαωρές στον τύπο. Συνεδρίας η Επιτροπή και βγαίνανε τα πρακτικά της στον τύπο. Και βεβαίως κάτω από αυτή την απορριτότητα της λειτουργίας της Επιτροπής ο καθένας έβγαινε επιλεκτικά και έλεγε ότι του κατέβαινε. Για να δημιουργεί ένα κλίμα. Γιατί το μόνο που σας ενδιέφερε και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ ήταν η δημιουργία κλίματος. Ποιος κερδίζει και ποιος χάνει. Λες και είχαμε ποδοσφαιρικό αγώνα να δούμε. Και από αυτήν την άποψη αποκαλύψαμε τους άσφαιρους διαξυφισμούς ανάμεσα ένθεκα και κακήθεν. Αλλά και προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε το πώς εξυπηρετούνταν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και της Νοβάρτης, κάτω από ποιες μεθόδους πηγαίνοντας κόντρα στο ρεύμα του φτηνού εντυπωσιασμού. Και αφού τα κάναμε όλα αυτά, γιατί αποχωρήσαμε τότε από την Επιτροπή? Ποιος ήταν ο λόγος? Είχαμε προειδοποιήσει ότι δεν θα γίνουμε πλυντήριο. Δεν θα νομιμοποιήσουμε απαράδεκτες πρακτικές. Έτσι λοιπόν, γιατί αποχωρήσαμε τη λειτουργία? Γιατί ήταν καθαρό ότι εμποδίστηκε με κάθε τρόπο η έρευνα με διάφορα δικονομικά τερτύπια. Και δεν μπορούσε να γίνει έρευνα. Ποια ήταν αυτά τα δικονομικά τερτύπια? Η υπόθεση εξάτασης των προστατευόμενων μαρτύρων. Και το τεράστιο παιχνίδι και αλυσβερίσι που παίχτηκε. Η υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του Κινήματος Αλλαγής. Ότι θα αποκαλυφθούν, λέει, οι προστατευόμενοι μάρτυρες. Μπαρμπούτσαλα στην κυριολεξία. Αλλά και η απαράδεκτη στάση του ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία με κάθε τρόπο, με νύχια και με δόντια, των προστατευόμενων μαρτύρων. Μια στάση βαθύτατη προσβλητική στα δικαιώματα ανθρώπινα. Η στάση συγκεκριμένη του ΣΥΡΙΖΑ. Προσβολή στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί βεβαίως, άμα υπάρχει κουκούλα, δεν μπορεί να γίνει ουσιαστική εξέταση των μαρτύρων. Γιατί ο καθένας καλύπτεται πίσω από την ανωνυμία και μπορεί να λένε ό,τι θέλουν. Ποιος μπορεί να τους ελέγξει όταν υπάρχει αυτή η ανωνυμία? Μπορεί να τους ελέγξει κανείς? Μπορεί να ελέγξει κάποιος? Η Επιτροπή δεν μπόρεσε. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις πήραν το χαρακτήρα του προστατευόμενου μάρτυρα και ποιοι ήταν τα στοιχεία που συνέτρεχαν να είναι προστατευόμενοι μάρτυρες? Όχι. Δεν μπόρεσε να το ελέγξει. Αν υπάρχαν αυτά τα στοιχεία, αν ήταν βάσιμα αυτά τα στοιχεία που πήραν το καθεστώς του προστατευόμενου μάρτυρα. Δεν μπορούσε να. Μπορούσε να ελέγξει η Επιτροπή? Αν αυτά που λένε είχαν συμφέρον να τα λένε ιδιωτελές συμφέρον? Όχι. Δεν μπορούσε να ελεγχθεί από τίποτε από την Επιτροπή αν είχαν ιδιωτελή συμφέροντα. Μπορούσε να αποκαλυφθεί αν αυτά τα οποία λέγανε έχουν μια ισχύ, υπάρχουν κάποια αποδεικτικά στοιχεία? Όχι. Καθένας ισχυρίζεται ότι ήθελε χωρίς να λέει πώς και τι. Και πώς βεβαιώνει τα αλήθεια αξιοπιστία τους? Μπορεί κανείς να βεβαιώσει την αξιοπιστία τους? Κανείς δεν μπορεί να την επιβεβαιώσει την αξιοπιστία τους. Ο καθένας κάνει εικασίες, όπως έκανε και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Εικασίες, υποπτεύομαι ότι είναι αυτή. Μα με εικασίες δεν χτίζεις τίποτα. Θα πει κάποιος, μα καλά,
αν κάποιος συντρέχει απειλή για τη ζωή του, τι λέτε εσείς ως κούκουε, πώς μπορεί να προστατευτεί? Εμείς το λέμε καθαρά. Η ανωνυμία δεν προστατεύει. Αυτό που προστατεύει είναι η επωνυμία. Γιατί ακριβώς θα είναι πολύ δύσκολο σε έναν επώνυμο που θα καταγγείλει, επώνυμα που θα καταγγείλει κάτι, να έχει αντίπεινα. Αλλά μας έκανε φοβερή εντύπωση η αποστροφή του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Ότι λέει έτσι θα αποφύγουν τυχόν αγωγές. Σοβαρά μιλάει. Σοβαρά μιλάει αυτό το πράγμα. Λέει αυτό το πράγμα, τόλμησε και το εξτόμησε. Δηλαδή τι είναι, κάποιοι πιο ίσοι από τους ίσους? Βεβαίως ξέρουμε ότι και εφαλοκράτης είναι πολύ πιο ίσοι από τους εργαζόμενους. Βεβαίως αυτό το ξέρουμε. Αλλά και σε αυτό το σημείο, δηλαδή ο καθένας φορώντας μια μάσκα μπορεί να λέει ό,τι θέλει για τον οποιοδήποτε. Πού το ακούσατε αυτό γραμμένο? Πού το είδατε γραμμένο? Και ο άλλος να μην μπορεί να αμυνθεί γιατί υπάρχει ανωνυμία. Ανοίγεται με αυτόν τον τρόπο τους ασκούς του αιώλου. Είναι επικίνδυνο αυτό το μονοπάτι το οποίο βαδίζεται. Και πρέπει να το καταλάβετε. Και το δεύτερο στοιχείο, το πρώτο ήταν λοιπόν η μη αποκάλυψη των προστατευόμενων μαρτύρων, και το δεύτερο στοιχείο ήταν η μη αποστολή απόρριτων εγγράφων από την εισαγγελέα διαφθοράς. Δεν υπάρχει εισαγγελία, υπάρχει εισαγγελέας διαφθοράς. Η αρχή του ενός. Ό,τι θέλει κάνει. Αυτό αποδείχθηκε. Ό,τι θέλει κάνει. Γράφοντας και στα παλαιότερα των υποδημάτων άλλα ζητήματα. Τρίτο ζήτημα. Προκύπτει αλήθεια κάτι από τη λειτουργία της Επιτροπής? Εμείς λέμε βεβαίως προκύπτουνε. Μια σειρά ζητήματα που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσο λειτουργήσε όπως λειτουργήσε αυτή η Επιτροπή. Πρώτον, αποδεικνύεται ότι όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά στήριζαν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και στο φάρμακο. Είτε σε περιόδους όπου εκτινάσεται η δημόσια δαπάνη, είτε σε περιόδους όπου η δημόσια δαπάνη μειώνεται και αντίθετα εκτινάσεται η ιδιωτική δαπάνη. Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Χάσαν οι φαρμακοβιομηχανίες όταν μειώθηκε η δημόσια δαπάνη, ενώ η ιδιωτική αυξήθηκε. Πόσο ήταν η ιδιωτική δαπάνη το 2009? Ήταν μόλις 19%. Πόσο την παρέδωσε η συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία κινήματος αλλαγής? Την παρέδωσε το 33,7%. Και ο ΣΥΡΙΖΑ 45%. Αυξήθηκε η ιδιωτική δαπάνη, δηλαδή τα λεφτά που έβαζε ο κόσμος από την τσέπη του άμεσα για το φάρμακο, για την υγεία και όχι με τον έμεσο τρόπο της φορολογίας και άρα της δημόσιας δαπάνης και των ασφαλιστικών ταμείων. Να! Ιδού πεδίο δόξης λαμπρό για τις φαρμακοβιομηχανίες. Μια κυπίτα παρέμενε σε μεγάλο βαθμό. Δεύτερον, πώς προκύπτει αυτό, αλήθεια? Πολυνομία. Αμέτρητες νομοθετικές παρεμβάσεις. Τροπολογίες δεκάδες, τα τελευταία μόνο χρόνια, που αφορούσαν την τιμή του φάρμακου, τον καθορισμό. Τροπολογίες και νομοθετικές πρωτοβουλίες που φάσκουν και αντιφάσκουν μεταξύ τους. Που αφήνουν όχι μόνο τρύπες, αλλά πορτοπαράθυρα ορθάνυχτα για αυθαίρετες εκτιμήσεις. Όποιον έχει αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Κατά το δοκούν αυθαίρετες εκτιμήσεις. Αναρρύθμιτες υπουργικές αποφάσεις που διέπουν και εξειδικεύουν τις τροπολογίες. Άρα λοιπόν μια πολυνομία. Παρέμβαση για το πώς θα γίνουν οι τροπολογίες αυτές των διαφόρων ειδικών. Των διαφόρων λομπίστων. Οι οποίοι τι ήτανε? Ήταν άμεσα συνδεδεμένοι τα συμφέροντα των φαρμακοβιομηχανιών. Άρα λοιπόν τις τροπολογίες και τις νομοθετικές παρεμβάσεις που ετοίμαζαν αντανακλούσαν τα συμφέροντα των φαρμακοβιομηχανιών. Και όχι την προστασία του λαϊκού συμφέροντος. Αυτό αποδεικνύεται από όλες τις εξελίξεις. Έτσι λοιπόν έχουμε πολυπλοκότητα αριθμίσεων, πολυπλοκότητα μαθηματικών τύπων, που κάτι να πειράξει από αυτό το μαθηματικό τύπο, αθελημένα ή αθέλητα, σου βγάζει τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα. Τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα. Και από αυτή την άποψη, όλη αυτή η κατάσταση αφήνει ένα τεράστιο περιθώριο, πολύ μεγάλο περιθώριο, αυθαίρετου καθορισμού των τιμών. Και στο παρελθόν και σήμερα.
Και βέβαια υπήρχαν και νομιμοποιητικές διαδικασίες. Ποιες χώρες παίρνουμε ως βάση για την καθορισμό της τιμής. Που σήμερα έφτασε με τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ να είναι οι τρεις σε επίπεδο Ευρωζώνης και όχι Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν αυξάνει την πίτα αυτό, βεβαίως. Το φαρμακοβιομηχανίων, βεβαίως, γιατί αυξάνει την τιμή του φάρμακου. Έτσι λοιπόν, αυτό που επιβεβαιώνουν είναι ότι η εμπορευματοποίηση της υγείας, η εμπορευματοποίηση του φαρμάκου αποτελεί την πηγή του σκανδάλων, των σκανδάλων, των διαφόρων σκανδάλων που υπάρχουν, την πηγή της διαπλοκής, την πηγή της διαφθοράς. Έτσι, ο εμπορικός πόλεμος για τα μερίδια μπορεί να έχει μια ανακατανομή των μερίδιων ανάμεσα στους επιχειρηματικούς ομίλους και κάποιοι προσωρινά να βελτιώνουν τη θέση τους, γιατί αυτοί οι συμβιβασμοί αλλάζουν κάθε φορά, αλλά πάντα οδηγεί στο να τραβάνει τιμές στην ανηφόρα και να πληρώνει πανάκριβα ο κόσμος το φάρμακο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα όλων των πρωτοβουλειών των νομοθετικών που πήρατε όλες οι κυβερνήσεις, παλαιότερες και σημερινές. Δεύτερο στοιχείο, η παρέμβαση του αμερικάνικου παράγοντα. Το δεύτερο στοιχείο, ως παράγοντα καθοριστικού στην έκβαση. Θα πει κάποιος, μα καλά, υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Είναι κακό να υπαρέμβαση του αμερικάνικου παράγοντα. Όλα εσείς οι κομμουνιστές τα θεωρείτε κακά πράγματα. Εδώ όμως έχουμε συγκεκριμένα. Ας αφήσουμε στην άκρη το γενικό, την ομπρέλα, που ποια είναι αυτή η ομπρέλα, ότι έχουμε έναν εμπορικό πόλεμο. Ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κίνα, για το ποιες πολυεθνικές θα αποκτήσουν μερίδια αγορών και πώς. Και γι' αυτό η Αμερικάνικη δικαιοσύνη κινήθηκε ενάντια στην Οβάρτ, γιατί είχαν ρηχθεί Αμερικάνικες πολυεθνικές. Άρα το έκανε για ιδιωτελείς σκοπούς η Αμερικάνικη δικαιοσύνη. Και όχι γιατί ήθελε καλά και ντε την ενδιέφερε η πάταξη της διαφθοράς, της διαπλοκής, το αμερόληπτο του πώς διατίθεται το φάρμακο. Ήταν υποκειμενική, αλλά πέρα, το αφήσουμε αυτό απ' έξω, το γενικό. Για ένα ερωτηματικά ο τρόπος που έγινε αυτή η Αμερικάνικη παρέμβαση. Πολλά ερωτηματικά. Μια άτυπη παρέμβαση, μια παρέμβαση επιλεκτική. Μια συνδρομή δηλαδή των Αμερικάνικων αρχών και όχι της δικαιοσύνης, γενικά των αρχών των Αμερικάνικων και όχι της Αμερικάνικης δικαιοσύνης, η οποία δεν βασίζεται στους κανόνες που έχουν καθορίσει οι διακρατικές συμφωνίες για τη δικαστική συνδρομή. Όχι, λέει, η δικαστική συνδρομή είναι άλλο πράγμα, άλλο πράγμα οι άτυπες διαδικασίες. Και εμείς βασίζουμε σε άτυπες διαδικασίες. Έφτασε το ισχυριστή πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ότι καλές είναι οι άτυπες διαδικασίες, αν δεν κάνω λάθος, στη διάρκεια της Επιτροπής. Που σημαίνει, τι σημαίνει δηλαδή οι άτυπες διαδικασίες, συναντήσεις λέει που έγιναν κατά καιρούς σε μπαρ, σε καφετέριες, σε ξενοδοχεία, συναντήσεις με πράκτορες του FBI, με πράκτορες άλλου είδους και φύσης. Η Αμερικάνικη πρεσβεία παίζει δραστήριο ρόλο στην όλη υπόθεση. Μα καλά, πώς γίνονται όλα αυτά? Είναι αυτό συνδρομή δικαστική ή παρεμβάσεις του αμερικάνικου παράγοντα στο πώς θα γίνει η δίκη? Εμείς δεν ξέρουμε. Μπορεί να υπάρχουν άλλοι στόχοι. Το βάζουμε σε ερωτηματικό. Αλλά γεννά ερωτήματα. Γιατί επιλέχθηκε η άτυπη συνδρομή και όχι η δικαστική συνδρομή? Που βασίζεται στις διακρατικές συμφωνίες. Όχι ότι θα άλλαζε κάτι. Αλλά λέμε τέλος πάντων γιατί αυτή η επιλογή διαφορετική. Άρα λοιπόν, ποιος ήταν ο ρόλος αυτής της παρέμβασης των Αμερικάνων? Ποιο σκόπο εξυπηρετούσε? Όλα αυτά όταν είναι σε άτυπο επίπεδο δεν μπορούν τουλάχιστον να διερευνηθούν και αφήνουν πολλά, γεννούν πολλά ερωτηματικά. Τρίτο ζήτημα το οποίο προκύπτει. Η εικόνα που βγαίνει μέσα από διάφορες καταθέσεις δικαστικών λειτουργών εν ενεργεία ή και όχι για την εικόνα που επικρατεί στο κλιμάκι της δικαιοσύνης, στα υψηλά κλιμάκια της δικαιοσύνης. Ακούσαμε σημεία και τέρατα. Για απειλές, για εκβιασμούς, για συγκαλύψεις υποθέσεων ή λαθών που έγιναν, αυλεψιών συγκαλύψεις, για εξυπηρετήσεις, για αλυσβερίσια και ομαδοποιήσεις.
Αλήθεια αυτό συμβαίνει, αυτή η εικόνα που υπάρχει στην ανώτατη ηγεσία της δικαιοσύνης? Αυτός είναι δηλαδή ο κόσμος, ο όμορφος και ο ηθικός που θέλει να αποδώσει, που έχει αποστολή την απόδοση της δικαιοσύνης? Αν έτσι είναι, τότε δημιουργούνται πάρα πολύ ερωτηματικά, πάρα πολλά ερωτηματικά για το ρόλο τους. Και για το ρόλο τους. Αν έτσι είναι τα πράγματα όπως καταγγέλλονται. Και γιατί όλα αυτές οι καταγγελίες, ποια είναι η βάση? Εμείς λέμε, η βάση έχει οικονομικά κίνητρα, οικονομικά συμφέροντα, τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και την προστασία τους. Η βάση μπορεί να είναι οι προσωπικές επιδιώξεις του καθενός, ακόμη και ανώτατου δικαστικού, είτε τόσο κατά τη διάρκεια της δικαστικής του διαδρομής, όσο και μετέπειτα. Η βάση μπορεί να είναι ο τρόπος με τον οποίο ορίζεται η ηγεσία της δικαιοσύνης. Και εδώ είσαστε στην υπεύθυνη. Και Νέα Δημοκρατία και Κινάλ και ΣΥΡΙΖΑ, που στη συνταγματική αναθεώρηση αρνηθήκατε η ηγεσία της δικαιοσύνης να εκλέγεται από ένα ευρύτερο εκλεκτορικό σώμα, αλλά επιμένατε στο να ορίζεται από την κυβέρνηση. Έτσι αντικειμενικά αποκτούνται δεσμοί. Έτσι αντικειμενικά έχει τη δυνατότητα ο κάθε υπουργός, η κάθε κυβέρνηση να παρεμβαίνει όπως παρέβαινε στο παρελθόν, παρεμβαίνει σήμερα και θα παρεμβαίνει και αύριο στη δικαιοσύνη. Να λοιπόν ποια στοιχεία αποδεικνύονται. Και τέλος, ολοκληρώνω σε ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ανοχή. Η εξέλιξη σημερινή μας δικαίωσε. Δικαίωσε τη στάση που κράτησε το ΚΚΕ. Γιατί ακριβώς δεν ενδιαφέρεστε. Κάνεις ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το κίνημα αλλαγής, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ για τη διερεύνηση του σκανδάλου. Η διεύρυνση του κατηγορητηρίου που συζητάμε σήμερα οδηγεί στη συγκάλυψη της υπόθεσης. Με μαθηματική ακρίβεια. Γιατί πολλαπλασιάζει το έργο της Επίτροπης, βάζει και άλλες υποθέσεις άσχετες. Που εδώ δεν μπορούμε να ερευνήσουμε τη μία υπόθεση. Να ερευνήσουμε ξαφνικά 3, 4, 5 ακόμη η ίδια Επιτροπή. Γιατί δεν θέλετε να ολοκληρώσει πρώτα το έργο της η Επιτροπή, διερευνώντας το συγκεκριμένο αντικείμενο, και μετά, άμα υπάρχουν ζητήματα, ας γίνουν και άλλες επιτροπές για άλλα θέματα. Αλλά τα βάζετε όλα μαζί με στον κουβά. Για να μπορέσει να υπάρξει αυτός ο χυλός, αυτή η λάσπη. Και να μην μπορεί να βγει τίποτα από αυτήν. Θα μπορούσε να διευρυνθεί το κατηγορητήριο. Βεβαίως θα μπορούσε, εφόσον είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες της Επιτροπής και αν υπήρχαν ενδείξεις για άλλα ζητήματα. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτή τη διαδικασία της διεύρυνσης του κατηγορητηρίου διαμορφώνονται νέα πεδία για άσφαιρη αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ, στις νέες συνθήκες όπου αναδείχτηκαν οι κοινές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων για την εικόνα που παρουσιάζει η δημόσια υγεία εν ώψη πανδημίας και τα δημόσια νοσοκομεία, όπου έχουν κοινή στρατηγική για το πώς θα σωθούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι σε συνθήκες κρίσης, θυσιάζοντας τα εργατικά δικαιώματα, και κάνετε μια άσφαιρη αντιπαράθεση. Και βεβαίως μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι κερδισμένα και τα δύο μπλοκ, ας το πούμε έτσι. Και από τη μια μεριά το μπλοκ της Νέας Δημοκρατίας Κινήματος Αλλαγής, για να επιβεβαιώσει ότι υπήρχε σκευωρία, ότι υπήρχαν παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, ότι έγιναν διώξεις, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη μεριά, για να πει ότι επιδιώκεται και μεθοδεύεται η συγκάλυψη της διαπλοκής, η συγκάλυψη του σκανδάλου και ότι κυνηγάτε τους πολιτικούς σας αντιπάλους, διώκεται. Εμείς το λέμε καθαρά, κύριε Πρόεδρε, το ΚΚΕ δεν θα συμπράξει αυτή τη διαδικασία, δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη διαδικασία και θα αποχωρήσουμε από τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Ευχαριστώ πολύ.